Θέμα τρίτον, ονοματοθεσία πλατείας. Η πλατεία που περικλείεται από το οικοδομικό τετράγωνο 74-75 και του παραλιακού πεζόδρομου. Η πλατεία που περικλείεται από τα οικοδομικά τετράγωνα 74 και 75 του παραλιακού πεζόδρομου σχεδιοφόρου δεν έχει λάβει ουδέποτε επίσημη ονομασία με σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του τέος Δήμος Αγίων Θεοδόρων. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 3463 του 2006, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του νόμου 4071 του 2012, με το οποίο η ονομασία οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Οικίου Συμβουλίου της Δημοτικής Συντοπικής Κοινότητας. Προτείνω η πλατεία να ονομαστεί πλατεία Φιλοστράτας, με το σκεπτικό ότι το όνομα αυτό είναι γνωστό στους κατοίκους των Αγίων Θεοδόρων, διότι δεξιά της εισόδου της Εκκλησίας των Αγίων Θεοδόρων υπάρχει ετυχισμένη επιτύμβιο πλάκα η οποία αποδίδεται στον τάφο της Φιλοστράτας. Η Φιλοστράτα ήταν μια κοπέλα 14 ετών που έχασε τόσο πρόημα τη ζωή της. Στην επιγραφή υπάρχει ευχή υπέρ της αιωνιότητας προς τους γοητευμένους από τη ζωή ανθρώπους. Την ευχή αυτή δεν μπορούσες να τη διαβάσεις, αλλά μόνο να την άκουγες. Η επιγραφή χρονολογείται από την ύστερη ρωμαϊκή εποχή. Έχει να μιλήσουν πρώτα οι πρόταση. Έχει κάποιος... Όχι, δεν είναι ωραία πρόταση. Μας αρέσει. Συμφωνούμε. Λοιπόν, πριν τοποθετηθώ, θα ήθελα να αναφέρω και ορισμένα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία για προς ενημέρωση και του Συμβουλίου και των Δημοτών, ότι αυτό είναι το επίγραμμα αυτό έχει γραφτεί σε μια επιτύμβια πλάκα, αφού φαίνεται ότι αναφέρεται σε πρόσωπο που έχει φύγει από τη ζωή και δεν ξέρουμε ακριβώς όμως τον τρόπο, πώς και με ποιο τρόπο έχει τοποθετηθεί μπροστά στο εκκλησάκι των Αγίων Θεοδόρων. Μιλάει για κάποια φιλοστράτα, η οποία το παράξενο είναι ότι ενώ στις επιτύμβιες πλάκες μιλάνε στο τρίτο πρόσωπο, λένε ας πούμε για παράδειγμα ξένοι διαβάτε που περνάς και τα λοιπά, ή υπάρχουν λόγια που απευθύνονται από τους συγγενείς και τους φίλους προς τον εκλειπώντα ή την εκλειπούσα, αναφερόμενα στην προσωπικότητα, στο επάγγελμα, στις ικανότητες και στις δεξιότητες που είχε ο εκλειπών, και επίσης ή στα συναισθήματά τους που έτρεφαν για αυτό το πρόσωπο που έφυγε. Το παράδοξο είναι εδώ ότι στην προκειμένη περίπτωση η φιλοστράτα που είναι η εκλειπούσα μιλάει η ίδια και εκφράζει δύο πράγματα. Πρώτον, το παράπονό της ότι έφυγε έγκαιρα από τη ζωή και δεν πρόλαβε να νιώσει τον έρωτα, τη μητρότητα, την οικογένεια. Θα διαβάσω αν θέλει την ελεύθερη μετάφραση. Και δεύτερον, κάνει και μία ευχή προς τους εναπομείναντες ζωντανούς να προλάβουν ως τα βαθιά γεράματα και να χαρούν τον έρωτα και όλες τις χαρές της ζωής. Συγκεκριμένα η μετάφραση αυτή, μπορώ να πούμε σαν ελεύθερη μετάφραση, λέει «Εγώ, η φιλοστράτα, έχω πάει πλέον στις πηγές μου, αφού λύθηκε ο δεσμός που με κρατούσε στη ζωή. Μόλις συμπλήρωσα τα 14 χρόνια και μπήκα στα 15. Άφησα το σώμα, παρθένα, άτεκνη, ανύπαντρη, ηθική. Σε όποιον επιθυμεί τον έρωτα για τη ζωή, του εύχομαι να έχει μακρύ βίο και να φτάσει ως τα βαθιά γεράματα». Αυτά λέει η φιλοστράτα. Επίσης, θα κάνω και μία έτσι ανάλυση ετυμολογική εγώ προσωπική. Η φιλοστράτα είναι μία σύνθετη λέξη που αποτελείται από τη λέξη φίλος και τη λέξη στράτα. Φίλος. Στράτα σημαίνει δρόμος, πορεία, διαδρομή, βόλτα. Και φίλος είναι αυτός ο οποίος ο αγαπών κάτι. Άρα λοιπόν η φιλοστράτα είναι κάποιος που αγαπάει τη βόλτα. Και όπως ως συνήθως στις πλατείες πηγαίνουμε για βόλτα, για να ξεσκάσουμε, για να διασκεδάσουμε, να συναντήσουμε κόσμο κτλ. Άρα λοιπόν και από την ονομασία της Παρθένου αυτής που υπάρχει στο επίγραμμα των Αγίων Θεοδόρων στο Εκκλησάκι, μπορεί να συνάδει αυτό με την ονομασία. Και είναι και κοντά και είναι και κάτι άλλο, ότι προέρχεται από ένα νεαρό πρόσωπο αυτή η ευχή και είναι ένα μήνυμα ζωής. Για όλους αυτούς τους λόγους θα ταχθώ υπέρ της ονοματοδοσίας για την πλατεία Φιλοστράτης. Ευχαριστώ. Να συμπληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Σας ακούμε. Μήπως θα έπρεπε να ονομαστεί πλατεία νέων Φιλοστράτων, ναι. Θα ήθελα να τονίσω, κύριε Βαφιάδη, κάτι ότι πάνω στα χριστιανικά, στις χριστιανικές εκκλησίες, από κάτω, είναι αρχαίοι ναοί, πάντοτε. Είναι γνωστό αυτό στους ιστορικούς. Αυτό σημαίνει ότι από κάτω από την εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων
πιθανότατα κατά 99% βρίσκεται αρχαίος ναός. Άρα λοιπόν η επιγραφή αυτή, η επιτύμβιος αυτή στήλη, ανήκει στο ναό που είναι από κάτω, προφανώς και νεκροταφείο κοντά. Είναι πολύ σημαντικό για μας εδώ, γιατί ανακαλύφθηκε την εποχή των πατεράδων μας αυτή η ιστορία. Ανάγεται στο 100 π.Χ. σύμφωνα με τους ιστορικούς και είναι σημαντικό ότι ο τόπος αυτός κατοικήθηκε από πάρα πολύ παλιά χρόνια. Ακόμα και τη γεωμετρική περίοδο, όπως αναφέρεται ιστορικά. Εάν νομίζετε κάτι άλλο, το νέον Παύλα Φιλοστράτας, η Φιλοστράτα ήταν νέα. Γι' αυτό το είπα, ότι ήταν νέα και ήταν και το μήνυμα για τη ζωή. Οπότε το συνοπτικό είναι το πιο ωραίο. Πλατεία Φιλοστράτας. Νομίζω ότι είναι, είναι το αρσενικό του Φιλόστρατου, έτσι. Να δει τη στήλη παλιά, να το πούμε. Επικούριο. Δηλαδή θα το βάλει και τον κόσμο στην ίδια διαδικασία να πάει να δει τη στήλη και να μάθει την ιστορία. Και προτείνω επίσης να γίνει αντίγραφο της επιτύβιας στήλης και να αναρτηθεί σε ένα σημείο, σε μία περίοπτο θέση της πλατείας. Εντάξει, δεν ξέρω. Κατερίνα, το γράψω. Κατερίνα, αυτό που είπες.